Τον δικό μας ακήρυχτο πόλεμο ζούμε οι εργαζόμενοι στους Δήμους με δεκάδες τραυματίες σε κάθε νομό κάθε χρόνο. Στα Γιάννενα μόνο στο Δήμο Ιωαννιτών, έναν από τους 8 Δήμους του νομού, έχουμε ένα τουλάχιστον εργατικό ατύχημα κάθε μήνα. Κατά μέσο όρο, στο νομό Ιωαννίνων, κάθε χρόνο έχουμε 20 εργατικά ατυχήματα. Οι εργαζόμενοι στους Δήμους, σε αυτή την Ελλάδα 2.0, την ψηφιακή του Πρωθυπουργού, δεν θεωρούμε δεδομένο ότι θα γυρίσουμε στα σπίτια μας στο τέλος της βάρδιας. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζουμε και τις επαγγελματικές ασθένειες, που εμείς οι εργαζόμενοι στους Δήμους μπορούμε να τις αναγνωρίζουμε, αλλά καμία υπηρεσία δεν μπορεί να το κάνει. Είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στους Δήμους, είναι δεδομένη η ελλιπής ή η πλήρης απουσία εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων. Τα μέσα ατομικής προστασίας που θεωρούνται κόστος και γι' αυτό δεν αποδίδονται. Η ελλείψη σε προσωπικό της επιθεώρησης εργασίας που επιτρέπει στην εργοδοσία να ξεσαλώνει. Η υποστελέχωση που δημιουργεί εντατικοποίηση, η διαρκής πίεση από την εργοδοσία για αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και η πιεστική όρη ζωής της γυναίκας στον καπιταλισμό, η οποία αφού φροντίσει παιδιά και οικογένεια, καλείται το βράδυ να ανεβεί και επάνω στο απορριμματοφόρο να δουλέψει όλη νύχτα. Όλα τα παραπάνω μας επιβάλλουν, μας αποδεικνύουν ότι μιλάμε για εργοδοτικά εγκλήματα, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα μπορούσαν να αποφευθούν αν η εργοδοσία δεν έβαζε τα κέρδη της πάνω από τις ζωές μας. Για τους εργαζόμενους στους Δήμους είναι δεδομένο ότι είτε φιλελεύθεροι, είτε σοσιαλδημοκράτες, είτε μαζί είτε ο καθένας ξεχωριστά, δεν τους ενδιαφέρει αν θα πεθάνουμε, αν θα σακατευτούμε. Τους ενδιαφέρει να υποβαθμίσουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες, ώστε να δημιουργήσουν νέα πεδία κερδοφορία στη μεγαλεοργοδοσία, να ιδιωτικοποιήσουν δηλαδή κι άλλα. Τους ενδιαφέρει να κόψουν παροχές από μας για να περισσέψουν περισσότερα χρήματα για τους εργολάβους. Και σε αυτό το βωμό μας θυσιάζουν. Και αν τώρα μας θυσιάζουν για τόσα λίγα, δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα γίνει όταν οι πολεμικοί προϋπολογισμοί θα τους επιβάλλουν ακόμα μεγαλύτερες περικοπές ώστε να περισσέψουν χρήματα για τη συμμετοχή στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Όσο πιο βαθιά το καταλαβαίνουμε αυτό, τόσο περισσότερο αρνούμαστε να συμβιβαστούμε με αυτή την πραγματικότητα. Τόσο περισσότερο πεισμώνουμε όταν βλέπουμε ένα συνάδελφό μας συμβασιούχο για 2 μήνες να σακατεύεται. Το σωματείο κάνει σχεδόν 1 κινητοποίηση το μήνα, ίσως και πολύ πιο συχνά σε πολλές περιπτώσεις, με αφορμή διάφορα θέματα υγείας και ασφάλειας. Τέτοιες διαμαρτυρίες έγιναν πρόσφατα για τις τριτοκοσμικές συνθήκες του εργοταξίου των Ιωαννίνων, με τη Δημοτική Αρχή του Πασόκ στα Γιάννενα να καλεί την αστυνομία για να μην δημοσιοποιήσει το σωματείο τις εικόνες ντροπής. Διαμαρτυρίες είχαμε στον παιδικό σταθμό στα Λακώματα για τις ρογμές στη βάση της εισόδου του κτηρίου, εκεί που έμπαιναν τα παιδιά, που έμπαιναν οι εργαζόμενοι όλοι. Παλιότερα για τις συνοστισμένες διοικητικές υπηρεσίες, για την αποθήκευση καυσίμων δίπλα σε οξυγονοκόλληση μέσα στο εργοτάξιο του Δήμου Ζήτσας, για το εργατικό ατύχημα στην Κόνιτσα, το επικίνδυνο κτίριο του Δημαρχείου της Ελεούσας, τη λειτουργία της μεσημεριανής βάρδιας αποκομιδής στα Γιάννενα. Είναι κυριολεκτικά ένας ατελείωτος αγώνας. Προφανώς μας ευχαριστεί ότι μόλις την Πέμπτη που μας πέρασε, μετά από πολλά χρόνια, διαμορφώθηκε επιτέλους ένας χώρος και σταμάτησαν να πλένονται τα απορριμματοφόρα στο εργοτάξιο των Ιωαννίνων, που δημιουργούσαν απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες για το σύνολο των εργαζόμενων αλλά και για όλη την πόλη, αφού είναι πάνω στη λίμνη. Τμήματα των διοικητικών υπηρεσιών των Ιωαννίνων έχουν μεταστεγαστεί, χωρίς να έχει λυθεί βέβαια ακόμα τελείως το πρόβλημα. Στο Δήμο Ζήτσας ανατέθηκε η μελέτη για την κατασκευή νέου Δημαρχείου. Στους παιδικούς σταθμούς πλέον είναι εμπεδομένο ότι όταν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα, ο παιδικός κλείνει για να διερευνηθεί η επικινδυνότητα. Ενώ τον επόμενο μήνα επιτέλους εκδικάζεται και το εργατικό ατύχημα της Κόνιτσας, με το Δήμο όχι μόνο να έχει πάρει μέτρα, αλλά να έχει προσλάβει επιτέλους και γιατρό εργασίας που ούτε καν υπήρχε. Η πλειοψηφία των ατυχημάτων συμβαίνει σε γυναίκες και συμβασιούχους. Από το σύνολο των 24 εργαζόμενων στην καθαριότητα που παραμένουν στο Δήμο Ιωαννιτών με δικαστικές αποφάσεις, σε ένα χρόνο οι 3 έχουν υποστεί εργατικά ατυχήματα, όλα σε γυναίκες. Με αυτές τις γυναίκες το σωματείο οφείλει και κάνει ξεχωριστή συζήτηση. Έχουν μία και μοναδική ευθύνη απέναντι στα παιδιά τους, να αγωνιστούν για αυτά. Γιατί να μην δεχτούν να πουν δουλειά να είναι και όπως να είναι. Να μην τους παραδώσουν τέτοια κοινωνία σαν αυτή που ζούμε για να ζήσουν κι αυτά. Να διαμορφώσουν απέναντι σε κάθε δυσκολία τους όρους ώστε τα παιδιά τους το 2004. Όχι σε 10 ή 50 χρόνια, σήμερα. Γιατί υπάρχουν οι δυνατότητες να έχουν δουλειά με δικαιώματα στην υπηρεσία του λαού. Χωρίς τα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες και τα κέρδη τους.
Να μάθουν στα παιδιά τους ότι οι ζωές τους μετράνε, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε τον πλούτο. Ευχαριστώ.